Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Επειδή η κατάσταση της πολιτείας κατά αυτόν τον τρόπο χειροτέρευε, ο θυραμένης, γεμάτος από αγανάκτηση για όσα γίνονταν, συνέστησε στους τριάκοντα να αφήσουν τις αθλιότητες και να επιτρέψουν στους άριστους πολίτες να συμμετάσσουν στην εξουσία. Στην αρχή, εννοείται οι Τριάκοντα, ήταν αντίθετη. Αλλά επειδή ο λαό πληροφορήθηκε τι συζητήσει, εννοείται μεταξύ των Τριάκοντα και του Θηραμένη, και η πλειοψηφία των πολιτών ήταν με το μέρο του Θηραμένη, από φόβο μήπω γίνει αρχηγό των Δημοκρατικών και ανατρέψει την απολυταρχική του εξουσία, συνέταξαν έναν κατάλογο τριών χιλιάδων πολιτών με σκοπό να του κάνουν μέτοχου στη διακυβέρνηση τη πολιτεία. Ο Θηραμένι όμως και πάλι τους κατηγόρησε και για αυτή τη ρύθμιση. Πρώτον, επειδή δεν ήθελαν δίθεν να καταστήσουν μέτοχους της εξουσίας τους άριστου πολίτες, κατέστησαν μέτοχους μόνον τρεις χιλιάδες, όσα να ήταν ενάρετοι μόνον τόσοι, και δεύτερον, επειδή έκαναν δύο αντιφατικότατα πράγματα: επιχειρώντας αφενός να στηρίξουν την εξουσία στη βία και αφετέρου να την καταστήσουν ασθενέστερη από τους εξουσιαζόμενους. Οι τρία κοντά όμω αδιαφόρησαν για την κριτική, εννοείται του θυραμένη, και όλο ανέβαλαν τη δημοσίευση του καταλόγου των τριών χιλιάδων πολιτών και δεν αποκάλυπταν τα ονόματα εκείνων που είχαν οριστεί προς εκλογή και κάθε φορά που αποφάσιζαν να τα δημοσιοποιήσουν έσβηναν ορισμένα από τα ίδια εγγεγραμμένα και στη θέση του ενέγραφαν άλλα εκτός καταλόγου. Είχε αρχίσει ήδη ο χειμώνα όταν ο Θρασίβουλος μαζί με τους εξόριστους κατέλαβε το φρουρίο της φιλῆς, Και οι τριάκοντα είχαν αποτύχει στην εκστρατεία που επιχείρησαν εννοείται εναντίον του, αποφάσισαν εννοείται οι τριάκοντα να αφοπλίσουν τους άλλους πολίτες και να εξοντώσουν τον θεραμένη με τον ακόλουθο τρόπο. Υπέβαλαν στη Βουλή δύο νόμου και διέταξαν να του επικυρώσει με ψηφοφορία δια ανατάσεω τη χειρό. Ο ένα από αυτού έδινε στου Τριάκοντα το απόλυτο δικαίωμα να θανατώσουν εκείνου που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των 3.000 πολιτών, ενώ ο άλλο αφαιρούσε τα πολιτικά δικαιώματα από εκείνου που είχαν καταστρέψει το τείχο τη Ιετιονία ή είχαν εμπράκτο εναντιωθεί στην εξουσία των 400 που εγκαθίδρυσαν την προηγούμενη Ολιγαρχία. Ο Θηραμένη είχε πάρει μέρο και στι δύο αυτέ ενέργειε με αποτέλεσμα να βρεθεί χωρί πολιτικά δικαιώματα, μόλι ψηφίστηκαν οι νόμοι, και οι τριάκοντα να έχουν το δικαίωμα να τον θανατώσουν. Μετά τη θανάτωση του Θηραμένη, αφόπλησαν όλου πλην των τριών χιλιάδων πολιτών και σε όλα έγιναν πιο σκληροί και πιο φαύλοι. Έστειλαν επίση πρεσβείε στη Σπάρτη, δια των οποίων κατηγορούσαν τον Θηραμένη και ζητούσαν βοήθεια. Οι Σπαρτιάτε του άκουσαν και έστειλαν τον Καλύβιο ω διοικητή μαζί με 700 περίπου στρατιώτε, οι οποίοι πήγαν και ανέλαβαν τη φρούρηση τη Ακρόπολη. Μετά από αυτά, αυτοί που βρίσκονταν στη φυλή κατέλαβαν τη Μουνιχία και νίκησαν σε μάχη του Τριάκοντα και του οπαδού του. Μετά τη συμπλοκή, οι Αθηναίοι, αφού επέστρεψαν στην πόλη, συναθρίστηκαν την άλλη μέρα στην αγορά και ανέτρεψαν του Τριάκοντα και στη συνέχεια εξέλεξαν 10 πολίτε με απεριόριστη εξουσία και με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Αυτοί οι δέκα ανέλαβαν την εξουσία, αλλά αφενό δεν έκαναν τίποτε από εκείνα για τα οποία εξελέγησαν και αφετέρου έστειλαν στην Σπάρτη πρέσβη για να ζητήσουν βοήθεια και να δανειστούν χρήματα. Επειδή όμω οι πολίτε δυσανασχετούσαν με την κατάσταση, οι δέκα, φοβούμενοι μήπω ανατραπούν και θέλοντα να τρομοκρατήσουν του άλλου, όπω και έγινε, συνέλαβαν τον Δημάρατο, έναν εξαίρετο πολίτη, και τον θανάτωσαν έτσι σταθεροποιήθηκαν στην εξουσία με τη βοήθεια του Καλυβίου και των παρευρισκομένων Πελοποννησίων, καθώς και μερικών από την τάξη των υπαίων. Από αυτήν κυρίως την τάξη των πολιτών προέρχονταν εκείνοι που φρόντιζαν πάρα πολύ να μην επιστρέψουν στην Αθήνα όσοι βρίσκονταν στη φυλή. Όταν όμω αυτοί που κατήχαν τον Πειραιά και τη Μουνυχία, με του οποίου συντάχθηκε όλη η δημοκρατική παράταξη, επικράτησαν στι πολεμικέ συγκρούσει, ανέτρεψαν του 10 που εξελέγησαν την πρώτη φορά και εξέλεξαν εκ νέου 10 που θεωρούνταν άριστοι. Επί των ημερών του, με τη βοήθεια και την ενθάρρυνσή του, επετεύχθη η συμφιλίωση και η επιστροφή των δημοκρατικών στην Αθήνα. Αρχηγή του ήταν κυρίω ο Ρήνονα, από την Παιανία και ο Φάιλο από τον Αχερδούντα. Αυτοί, πριν φτάσει ο Παυσανία, βρίσκονταν σε διαπραγματεύσει με εκείνου που ήταν στον Πειραιά και μετά την αφήξή του συνεργάστηκαν με προθυμία για την επιστροφή, εννοείται των εξορίστων. Ο Παυσανία, ο βασιλιά των Λακεδαιμονίων, έφερε ει πέρα στι διαπραγματεύσει για συμφιλίωση και ειρήνη με τη βοήθεια των δέκα διαμεσολαβητών που ήρθαν αργότερα, εννοείται μετά από αυτόν, από τη Σπάρτη και τον οποίον τον ερχομό είχε ζητήσει επιγόντω ο ίδιο, ο Ρήνονα και οι φίλοι του επενέθηκαν για τα δημοκρατικά του αισθήματα και ενώ ανέλαβαν τα καθήκοντά του με ολιγαρχικό πολίτευμα, λογοδότησαν με δημοκρατικό πολίτευμα και κανεί δεν του κατηγόρησε για τίποτε. Ούτε κάποιο από εκείνου που είχαν μείνει στην πόλη, ούτε κάποιο από εκείνου που επέστρεψαν από τον Πειραιά. Αλλά αντιθέτω, για αυτού ακριβώ του λόγου ο Ρήνονα εξελέγει αμέσω στρατηγό. Η συμφιλίωση πραγματοποιήθηκε όταν επώνυμο Άρχοντα ήταν ο Ευκλήδη με του εξισόρου όσοι από τους Αθηναίους που παραμένουν στην πόλη θέλουν να μετικήσουν, μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελευσίνα διατηρώντας όλα τα πολιτικά τους δικαιώματα, την πλήρη και απόλυτη προσωπική τους ελευθερία και την ελευθερία διάθεσης των εισοδημάτων τους. Το ιερό της Ελευσίνας να ανήκει και στις δύο παρατάξεις και να το φροντίζουν οι κήρυκες και οι ευμολπίδες, σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα. Να μην επιτρέπεται ούτε οι κάτοικοι της Ελευσίνας να πηγαίνουν στην Αθήνα, ούτε οι Αθηναίοι στην Ελευσίνα, παρά μόνον κατά την τέλεση των μυστηριών. Οι κάτοικοι τη Ελευσίνα να συνεισφέρουν από τα εισοδήματά του στο συμμαχικό ταμείο, όπω και οι άλλοι Αθηναίοι. Εάν κάποιοι από του μέτικου θέλουν να αποκτήσουν σπίτι στην Ελευσίνα, πρέπει να προσπαθήσουν να πείσουν τον ιδιοκτήτη. Αν δεν συμφωνούν, τότε η κάθε πλευρά να επιλέγει τρει εκτίμητε και ο ιδιοκτήτη να λαμβάνει το τίμημα που θα ορίζουν αυτοί. Οι μέτικοι θα μπορούν να συγκατοικούν με οποιουσδήποτε Ελευσίνιου αυτοί θέλουν. Όσοι θέλουν να μετοικήσουν και βρίσκονται στην Αθήνα πρέπει να εγγραφούν στου καταλόγου εντό 10 ημερών από την ημέρα που θα δώσουν τους όρκους και πρέπει να αναχωρήσουν εντό 20 ημερών. Ενώ για όσου δεν βρίσκονται στην Αθήνα να ισχύουν οι ίδιες προθεσμίε από την ημέρα που θα επιστρέψουν. Όποιο θα κατοικεί στην Ελευσίνα να μην μπορεί να κατέχει κανένα αξίωμα στην Αθήνα πριν επανεγραφεί ω κάτοικος της πόλεως των Αθηνών. Οι δίκε για φόνο να γίνονται σύμφωνα με του πατροπαράδοτου νόμου, αν κάποιο σκότωσε ή τραυμάτισε κάποιον με τα ίδια του τα χέρια. Για τα κακά του παρελθόντο δεν επιτρέπεται να κρατάει κακία κανεί και εναντίον κανενό, εκτό και αν πρόκειται για του Τριάκοντα, του Δέκα ἄρχοντες, του Έντεκα ἄρχοντες και του Άρχοντε του Πειραιά, αλλά ούτε και εναντίον αυτών μετά τη λογοδοσία του. Όσοι υπήρξαν Άρχοντε στον Πειραιά, να λογοδοτούν ενώπιον των Πειραιωτών. Ενώς υπήρξαν άρχοντε στην Αθήνα να λογοδοτούν ενώπιον πολιτών που υπόκεινται σε φορολογία. Υπ' αυτού του όρου να μπορούν όσοι θέλουν να μετικούν και τα χρήματα που δανείστηκαν για τον πόλεμο να τα επιστρέψει κάθε μία από τι δύο παρατάξει χωριστά. Όταν λοιπόν συνομολογήθηκε με αυτού του όρου η συνθήκη ειρήνη, όσοι πολέμησαν στο πλευρό των Τριάκοντα φοβήθηκαν και πολλοί είχαν σκοπό να μετικήσουν, αλλά ανέβαλαν την εγγραφή του στο σχετικό κατάλογο για τι τελευταίε ημέρε όπω σχεδόν όλοι συνηθίζουν. Όταν ο Αρχίνο είδε το πλήθο, περιέκοψε τι τελευταίε ημέρε από την προθεσμία εγγραφή, θέλοντα να του συγκρατήσει. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούν πολλοί να παραμείνουν μέχρι ότου σε θάρεψαν. Και φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή πολιτεύθηκε σωστά ο Αρχίνο, καθώ και όταν αργότερα κατήγγειλε ω παράνομη την πρόταση νόμου του Θρασίβουλου με την οποία ήθελε να δώσει πολιτικά δικαιώματα σε όλου όσοι επέστρεψαν μαζί του από τον Πυριαά, μερικοί από του οποίου ήταν αναμφίβολα δούλοι. Και τρίτον, εννοείται: πολιτεύθηκε σωστά όταν κάποιο από εκείνου που είχαν επιστρέψει, εννοείται από την εξορία, στην Αθήνα, άρχισε να εκδηλώνει εμπάθεια για τα παλιά αδικήματα ο Αρχίνο τον συνέλαβε και τον οδήγησε ενώπιον τη Βουλή και την έπεισε να τον καταδικάσει σε θάνατο χωρί δίκη. Λέγοντα ότι τώρα θα δείξουν αν θέλουν να σώσουν τη δημοκρατία και να μείνουν πίστη στου όρκου. Διότι αν τον αφήσουν ελεύθερο, θα ενθαρρύνουν και του άλλου, εννοείται να πράξουν τα ίδια, ενώ αν τον θανατώσουν, θα παραδειγματίσουν του πάντε. Έτσι και έγινε. Πράγματι, μετά τη θανάτωσή του, κανένας πια δεν αναμόχλευσε το παρελθόν. Απέναντία, φαίνεται ότι οι Αθηναίοι αξιοποίησαν την εμπειρία του από τι συμφορές του παρελθόντος και ω άτομα και ω σύνολο κατά τον πλέον δόκιμο και πολιτικά επωφελή τρόπο διότι όχι μόνο λησμόνισαν όλες τις μομφές για τα δικήματα του παρελθόντος, αλλά επέστρεψαν στους λακεδαιμονίους από κοινού, εννοείται οι δύο παρατάξεις, τα χρήματα που είχαν δανειστεί οι τριάκοντα για τη διεξαγωγή του πολέμου. Αν και οι συμφωνίες προέβλεπαν να πληρώσουν τα χρέη τους οι Αθηναίοι και οι πυραιώτες χωριστά ο καθένας τους, με την πεποίθηση ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της ανοικοδόμησης της Ομόνιας. Αντίθετα στις άλλες πολιτείες, οι δημοκρατικοί όταν επικρατήσουν όχι μόνο δεν συνεισφέρουν, εννοείται στο Δημόσιο Ταμείο, κάτι από την περιουσία τους, αλλά προχωρούν σε ανακατανομή της γης. Εκτός τούτου, συμφιλιώθηκαν και με εκείνους που εγκαταστάθηκαν στην Ελευσίνα κατά το τρίτο έτος μετά τη μετικεσία τους, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο ξενένετος. Αυτά βέβαια έγιναν λίγο αργότερα. Τότε όμω, όταν οι δημοκρατικοί πήραν την εξουσία, τον καιρό που επώνυμο άρχοντα ήταν ο Πιθόδωρο, εγκαθίδρυσαν το πολίτευμα που ισχύει και σήμερα. Και επικρατούσε η γνώμη ότι δικαίω πήραν την εξουσία οι δημοκρατικοί, επειδή κατάφεραν να επιστρέψουν στην Αθήνα με τι δικέ του και μόνον δυνάμει. Αυτή ήταν η ενδέκατη μεταβολή του πολιτεύματος εννοείται των Αθηνών. Διότι ω πρώτη μεταβολή θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρώτο εκείνο επικισμό του Ήωνα και όσων εγκαταστάθηκαν μαζί του. Τότε λοιπόν για πρώτη φορά αυτοί χωρίστηκαν σε τέσσερις φυλέ και διορίστηκε ένας βασιλιάς για κάθε φυλή. Η δεύτερη, που ήταν ουσιαστικά και η πρώτη, που είχε μορφή πολιτεύματο, έγινε επιθυσαίο και διέφερε λίγο από την βασιλική μορφή πολιτεύματο. Ακολούθησε η πολιτική μεταβολή του Δράκοντα, κατά την οποία για πρώτη φορά συντάχθησαν νόμοι. Η τρίτη έγινε από το Σόλωνα, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, και με αυτήν άρχισε η δημοκρατία. Τέταρτη ήταν η τυραννίδα του Πισίστρατου, πέμπτη ήταν η πολιτική μεταβολή του Κλειστένη μετά την ανατροπή των τυράννων πιο δημοκρατική από εκείνη του Σόλωνα. Η έκτη έγινε μετά τους Περσικούς πολέμους όταν κυρίαρχη πολιτική δύναμη ήταν η Βουλή του Αρίου Πάγου. Ακολούθησε η έβδομη πολιτική μεταβολή την οποία σχεδίασε ο Αριστίδης αλλά ολοκλήρωσε ο Εφιάλτης καταργώντας τη Βουλή του Αρίου Πάγου. Κατά τη διάρκεια αυτή τη πολιτική μεταβολή, η δημοκρατική Αθήνα διέπραξε τα περισσότερα σφάλματα, υποκινούμενη από του δημαγωγού, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη βούληση των Αθηναίων για θαλασσοκρατία. Όγδοη ήταν η εγκατάσταση των 400 και μετά από αυτήν, ενατη πολιτική μεταβολή ήταν η αποκατάσταση τη Δημοκρατία. Η δέκατη ήταν η τυραννίδα των 30 και των 10. Ενδέκατη είναι αυτή που προέκυψε με την επιστροφή εκείνων εννοείται των εξορίστων που ήταν στην φυλή και στον Πειραιά και η οποία συνεχίζει να υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα παραχωρώντας συνεχώς όλο και περισσότερες εξουσίες στον λαό διότι ο λαός έχει συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες και αποφασίζει για όλα με ψηφίσματα και δικαστικές αποφάσεις και σε όλα αυτά κυρίαρχος είναι ο λαός, αφού οι αποφάσεις της Βουλής έχουν περιέλθει τώρα στις αρμοδιότητες της Εκκλησίας του Δήμου και φαίνεται να έχουν δίκιο, διότι είναι πιο εύκολο να διαφθείρεις με ωφελήματα και ρουσφέτια λίγους παρά πολλούς. Αρχικά αποφάσισαν να μην καταβάλουν ημερήσια αποζημίωση σε όσου έπαιρναν μέρο στην Εκκλησία του Δήμου. Επειδή όμω δεν υπήρχε εννοείται μεγάλη προσέλευση στην Εκκλησία του Δήμου και οι Πριτάνε επινοούσαν διάφορα τεχνάσματα για να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενο για την εγκυρότητα τη ψηφοφορία αριθμό παρόντων, πρώτο ο Αγύριο χορήγησε έναν οβολό. Κατόπιν ο Ηρακλήδη από τι Κλαζομενέ, ο επωνομαζόμενο Βασιλιά, δύο οβολού. Και έπειτα πάλι ο Αγύριο τρει οβολού. Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης